Το διάστημα αυτό ο κόσμος όλος παρατηρεί με αγωνία τον λεγόμενο κορονοϊό, ο οποίος εξαπλώνεται παντού με μεγάλη ταχύτητα, προκαλώντας τον θάνατο σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων, όπως υποστηρίζουν κάποια άρθρα που έχουν δημοσιευθεί στο εξωτερικό, τα οποία αμφισβητούν την ύπαρξη αυτού του ιού, λέγοντας ότι είναι δημιούργημα νοσηρών εργαστηρίων μεγάλων δυνάμεων. Ναι. Το ερώτημα μου είναι πώς η Εκκλησία αντιμετωπίζει τέτοια καταστροφικά φαινόμενα, τα οποία δεν χρήζουν μόνο επιστημονικής έρευνας και αντιμετώπισης, αλλά κυρίως πνευματικής, κάτι που εμείς οι χριστιανοί φαίνεται ότι ξεχνάμε. Ανδρέας, λέγεται ο ερωτών. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη, πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Και είμαι βέβαιος, δυστυχώς είμαι βέβαιος, ότι θα έχουμε αυτήν την ερώτηση και στην επόμενη μας σύναξη. Τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος εστί. Αυτόν το έχουμε ξεχάσει όλοι μας. Η Παλαιά Διαθήκη όταν τη διαβάσεις, αυτό λέει. Όλοι οι προφήτες, όλοι οι πατριάρχες, όλη η ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης που δεν είναι καθόλου παραμύθια, αυτό λέει. Ότι όποτε έχουμε απομάκρυση από τον αληθινόν Θεόν, όποτε έχουμε επιμονή στην επανάληψη κάποιας αμαρτίας, ιδιαίτερος αμαρτίας που είναι σχετικές με την πίστη, αυτά που είπαμε προηγουμένως, με την μαγεία, επίσης που το αναλύσαμε εκτενέστατα προηγουμένως, με τις σαρκικές αμαρτίες, ιδιαίτερως τις αφύσικες, εντός και εκτός γάμου. Και τέταρτη, οι εκτρώσεις. Αυτές οι τέσσερις ομάδες αμαρτιών οδήγησαν και οδηγούν στον κορονοϊόν ή κατ' άλλους κοροναϊόν. Προσωπικά υποστηρίζω το δεύτερο, διότι είναι από την κορώνα ο ιός, ότι ομοιάζει με το σχήμα κορώνας που φορούμε και ονομάζεται ο ιός της κορώνας. Κοροναϊός είναι, όχι κορονοϊός. Αλλά είδα ότι χρησιμοποιούνται και οι δύο όροι. Ας το λύσουν οι γλωσσολόγοι το πρόβλημα. Το ζήτημα είναι ότι οι επιδημιολόγοι επί του παρόντος δεν έχουν βρει το φάρμακο αυτού του ιού, αυτού του παράδοξου ιού, που αρχικά μας είπαν ότι προέρχεται από ζώα, από τη χρήση που κάνουν οι Κινέζοι ακάθαρτων ζώων. Σας θυμίζω ότι στην Παλαιά Διαθήκη τα ζώα χωρίζονται σε καθαρά και ακάθαρτα. Και δεν πρέπει, λέει ο άνθρωπος, να τρώει ακάθαρτα ζώα. Το ζήτημα είναι ότι παρατηρείται το πρόβλημα τούτων και σε χώρες που δεν τρώνε νυχτερίδες. Και που δεν πήγα σε αυτές τις χώρες που έχουν νυχτερίδες και αράχνες να πουλούν στις αγορές. Η Ιταλία είναι ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει περισσότερο παρά η Κίνα. Και μάλιστα ποια περιοχή της Ιταλίας? Η Βόρεια Ιταλία, που δεν είναι η πανάπτυκτη όπως είναι η Νότια Ιταλία της Καλαβρίας. Τώρα έχει και η Σικελία η καημένη τέτοια περιστατικά. Τι μας είπε ο προηγούμενος ερωτών? Για ολιγοψυχία και ολιγοπιστία. Εάν η νέα τάξη πραγμάτων εκατόρθωσε να κλείσει το στόμα πολιτικών και να ψηφίζουν νομοσχέδια αφύσικα έξω από την παράδοση μας, έξω από την πίστη μας. Είναι έτσι? Και καταλαβαίνετε τι εννοώ, να μην με ξαναπάρουν τώρα για ανάκριση. Ας μείνουμε που να έρθει το καλοκαίρι. Ναι.
εάν οι πολιτικοί μας εφοβήθηκαν την νέα τάξη πραγμάτων και το έραψαν και δεν είπαν τίποτε. Και πριν ακόμα αποφανθούν ο εισαγγελέας μας, ένοχος ομόρφου, να σιωπήσει. Και τι είπαμε, το αυτονόητο. Είπαμε τίποτα καινούργιο. Λοιπόν, οι αρχιερείς οι περισσότεροι, silence, σιωπή. Άγιε μόρφου, μου κάμα μερικοί υποδείξεις, αυτά τα πράγματα δεν λέγονται. Τους λέω ναι, βλέπονται. Τους είπα εγώ, είχε μάτων το διαδίκτυο, τους λέω, και εμείς δεν λέμε τίποτε. Τι ωραία. Δεν έμεινε η οικογένεια που να μην απειλείται με διαζύγιο από αυτά που βλέπουν. Κατά την Αγία Συγκλητική, το είπα και στο κήρυγμα της Κυριακής, εκ του οράν τίχτεται το εράν. Από την όραση γεννιέται η επιθυμία. Και στον πιο αγνών και στον πιο μεγάλον ασκητή. Γεμάτον το διαδίκτυο, τα μικρά μας παιδιά από τα 8 τους χρόνια είναι εκπαιδευμένα και μπαίνουν και βλέπουν. Και έχουν μεσάνυχτα και οι γονείς και οι παππούδες και οι παπάδες και οι δεσποτάδες. Και εμείς να μην λέμε τίποτε. Σιωπή, φερμουάρ. Λοιπόν, εάν στους πολιτικούς, εάν στους αρχιερείς, εάν στους δασκάλους, πάμε στα σχολεία, μας ανοίγουν την πόρτα, ελάτε λέει, και σήμερα ήμουν σε σχολείο και προχτές ήμουν και θα πάω και μετά από λίγες μέρες εδώ στο μικρό σχολείο της Δένειας. Μα τι να σας πω, οι μεγαλύτεροι ήρωες είναι οι δάσκαλοι σήμερα. Είναι οι δάσκαλοι. Λέει τι ωραία πράγματα ακούσαμε και τι μιλήσαμε των παιδιών νομίζετε. Με αφορμή την γιορτή που έρχεται, της 25ης Μαρτίου του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τους επήραμε την εικόνα του Ευαγγελισμού, τον Αρχάγγελο Γαβριήλ και την Παναγία και το Άγιο Πνεύμα που κατεβαίνει και τους εμίλησα. Άνθρωπος και θεάνθρωπος. Τι είναι ο άνθρωπος? Ψυχή και σώμα. Τι είναι ο θάνατος? Χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Και βγαίνουν τα παιδιά τα μικρά τώρα, πέπτη, δημοτικού, έκτη, και γράφουν πάνω στον πίνακα. Και οι δασκάλες από κάτω και παρακολουθούν. Για να καταλήξουμε τι. Ποιος ενίκησε το θάνατο, παιδιά? Ο Χριστός. Τι είναι ο Χριστός? Ο Υιός του Θεού. Γράψε το παιδί μου στον τοίχο. Το γράφω στον τοίχο. Και έτσι τα παιδιά μαθαίνουν από τον καιρό που είναι μικρά-μικρά που τον επίσκοπον της περιοχής τους. Τι είναι ο θάνατος, τι είναι η Ανάσταση. Πού βρίσκουμε τον Χριστό παιδί μου? Στη λειτουργία πανιερώτατη. Που κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του. Στην εξομολόγηση, στην αγάπη, στη συγχώρεση. Λέω λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία είναι παρούσα στη ζωή των παιδιών. Πράγματα που δεν μπορούν να τα πούν ούτε οι δάσκαλοι. Γιατί δεν μπορούν να τα πούν? Τους απαγορεύει η Ενωμένη Ευρώπη. Ακούτε? Και το ότι μας επιτρέπουν είναι η καλή προαίρεση και του Υπουργείου Παιδείας και των δασκαλών μας. Άμα θέλουν μου κλείουν την πόρτα κατάπουτρα. Έτσι. Γιατί τη σχέση έχει με τον κοροναϊό αυτό το πράγμα? Έχει. Διότι για να φτάσουμε σε αυτές τις επιδημίες, διότι και αυτή να βρεθεί το αντίδοτο, θα έρθει άλλη επιδημία. Γιατί είπαμε, τα αίτια των επιδημιών δεν είναι τα μικρόβια, τα υλικά, τα σωματικά. Αυτά είναι οι αφορμές. Τα αίτια είναι τα πνευματικά μικρόβια που παράγουν οι μεγάλες αμαρτίες όλων μας. Επαναλαμβάνω, οι μαγείες όλων των μορφών, λευκές και μαύρες. Τα αφύσικα σαρκικά αμαρτήματα, εντός και εκτός γάμου. Οι εκτρώσεις.
οι βλασφημίες, οι αθείες που γίνονται επάγγελμα πλέον, που γίνεται νόμος, που διδάσκεται. Αυτά είναι πρωτοφάνη πράγματα στην Οικουμένη. Νομίζετε ότι αυτά θα μείνουν χωρίς συνέπειες και δεν τα φέρνει ο Θεός, προσέξτε, όχι. Ο Θεός θα τα χρησιμοποιήσει όλα αυτά για να κάνει θαύματα. Και τώρα μπαίνω σε απάντηση πώς το αντιμετωπίζει τα καταστροφικά φαινόμενα η Εκκλησία. Και δεν είναι μόνο οι επιδημίες. Από καιρόν έλεγαμε, μην ξεγελιέστε από την προφητολογία ότι μόνον πόλεμοι θα είναι τα επόμενα μας προβλήματα, είτε με τους Τούρκους είτε με οποιουσδήποτε άλλους. Αυτά είναι μικρά επεισόδια που θα γίνουν τεράστια, μεγάλα. Παγκόσμιο πόλεμο θα οδηγήσουν. Αλλά όλα αυτά τα νομοσχέδια, όλες αυτές οι αμαρτίες που περιέγραψα προηγουμένως, γεμίζουν οι άνθρωποι με δαιμονικά μικρόβια και αυτόν αρχίζει και έχει επιρροή στα ηφαίστεια. Πόσες εκρήξεις ηφαιστείων είχαμε τα προηγούμενα 2 χρόνια, δεν τα είχαμε τα προηγούμενα 200 χρόνια. Σεισμοί. Δεν υπάρχει μέρα να μην έχει σεισμό. Σε όλη την γη. Συστενάζει και συνοδύνει η γη κατά τον Απόστολο Παύλο. Οι επιδημίες τώρα, τα τσουνάμια, διάφορα φαινόμενα τα οποία δεν τα είχαμε παλαιότερα τόσο έντονα, θα τα έχουμε από εδώ και πέρα. Οπότε, χώρια που τα προφήτευσαν άνθρωποι του Θεού και τα λέγαμε εμείς οι καημένοι έτσι συσκιασμένα, τα λέγαμε όχι ξεκάθαρα, για να μην πολύ φοβηθεί ο κόσμος. Αλλά τώρα, δεν είναι ανάγκη να μιλούμε εμείς. Μιλούν οι ειδήσεις. Τώρα πραγματικά το τελευταίο ερώτημα είναι ίσως το μεγαλύτερο που πρέπει να απαντηθεί και δεν μπορούμε να το απαντήσουμε τώρα. Σας λέω, οι επόμενοι μήνες όποιοι επίσκοποι δεν θα μπορέσουν να σταθούν απέναντι στον κόσμο, δεν θα τους έχει ανάγκη η Εκκλησία. Ακούτε τι λέω? Ξέρω ότι βαριά κουβέντα τούτη. Τι σημαίνει να σταθείς απέναντι στον κόσμο? Να τους βοηθήσεις τον κόσμο να μετανοήσει. Η μετάνοια είναι θεραπεία. Αν δεν μπορούν να σταματήσουν όλες αυτές οι καταστροφές, τουλάχιστον να είναι περιορισμένης έκτασης. Μικρής έκτασης. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μπορούμε να το πετύχουμε. Να έρθει το κακό μικρό. Όπως είπε η Παναγία στο Στυλίν των Μιλωνά το 1964, που του εμφανίστηκε στην Ευρύχου και του είπε στη Λιανέ, πρέπει να κάνεις αγρυπνίες από η ώρα 12 ως η ώρα 3 και να γονατάς και να σηκώνεσαι και να ξαναγονατάς. Και γιατί η Παναγία μου τη λέει να κάνω αγρυπνίες? Σε 10 χρόνια, το 64 του το είπε, θα γίνει μεγάλον κακόν στην Κύπρο. Και λέει της ο καημένος ο απλοϊκός Στυλής, αφού Παναγία μου να γίνει το κακό μου να γίνει, εγώ γιατί να χάσω τον ύπνο μου? Και του απαντά η γλυκητά τη μητέρα μας εις των ουρανών, για να έρθει στη Λιανέ μου το κακόν ο λιγότερον. Ακούτε πως δουλεύει ο Θεός, φιλάνθρωπα, σπλαχνικά. Δεν τιμωρεί, μας εκπαιδεύει εν είδη εχειρήσεως για να θεραπευτούμε. Ο δαίμονας είναι που θέλει την καταστροφή του σύμπαντος κόσμου. Δεν μπορεί να καταστρέψει τον Θεό, να καταστρέψει την εικόνα του Θεού και τη δημιουργία του Θεού. Αυτό θέλει. Λοιπόν, εμείς προσπαθούμε, δεν λέω ήμεθα, ήμαρτο, προσπαθούμε να γίνουμε όσο γίνεται μια καθαρή εικόνα του Θεού. Χωρίς κακές επιθυμίες και χωρίς θυμούς.
και απιστίες. Ο Θεός εκτιμά την προσπάθεια του καθενός. Λέμε να μιλήσουμε για μετάνοια στους ανθρώπους μας, σε αυτούς που ενδιαφέρονται. Το κυριότερο, να προσευχηθούμε έντονα. Ερώτησα έναν άνθρωπο του Θεού, θα πάω να μιλήσω, του λέω. Και είμαι βέβαιος ότι ο κόσμος θα ακούσει τώρα, του λέω, γιατί είναι πολύ προβληματισμένος με αυτά που γίνονται, τα πολεμικά γεγονότα, αλλά πιο πολύ τώρα με τις αρρώστιες. Δεν ξέρεις από πότε σου έρχεται. Τι να τους πω, τι μου είπε νομίζετε. Μου λέει, να κάνουν παρακλήσεις στον Άγιο Χαράλαμπο, γιατί αυτός, μου λέει, είναι στα παλαιότερα χρόνια που ενίκησε την Πανούκλα. Τι ήταν η Πανούκλα? Επιδημία ήταν. Και πέθανε ο κόσμος χωρίς να ξέρουν γιατί. Και ο Άγιος αυτός εμεγάλωσε η τιμή του, γιατί τον είδαν πολλοί να απομακρύνει την αρρώστια αυτή. Άμα πάτε στη Δένια και τους ερωτήσετε γιατί έχετε τον Άγιο Χαράλαμπον μπροστά την Άγιον, θα σου πούν, είχε Πανούκλα και έφτασε μέχρι τη Δένια και ο Άγιος Χαράλαμπος την έδιωξε. Και δεν έφτασε η Πανούκλα από εδώ στα χωριά τα δικά μας. Θέλετε να σας πω έναν Άγιον που θα αναδειχθεί μέγας διώχτης των λοιμόξεων, διότι είναι λοιμώδης ασθένεια αυτή. Ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός. Ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός. Αυτός κι αν έζησε πάνω στο πετσίν του αυτήν την αρρώστια. Τώρα θα του δώσει χάριν ο Θεός, όποιος τον επικαλείται, να τον έχει προστάτη. Διότι ξέρετε, αν ομιγέννητο επεκταθεί και φτάσει και στον τόπο μας, που είναι πολύ πιθανό. Στην Αίγυπτο έφτασε, στην Ιταλία έφτασε. Δεν είναι μακριά. Έχουμε και κατεχόμενα δίπλα. Έχουμε και τόσους ξένους και τουρίστες. Δεν τολμά ένας να πει, σταματούμε τις μετακινήσεις του πληθυσμού. Τα ταξίδια τα πολλά, τα άσκοπα. Αλλά και ένας να μετακινηθεί, αφού μετακινείται αυτό. Άρα, οι άνθρωποι της πίστεως θα είναι πολύ αναγκαίοι. Ξέρετε γιατί στους διωγμούς πολλοί έγιναν χριστιανοί στα πρώτα χρόνια? Διότι ενέσκυψε τότε μια επιδημία, σαν χολέρα. Μέχρι και του αυτοκράτορα τα παιδιά πιάσαν χολέρα. Όλοι οι γιατροί, οι αυλικοί που εκαλοτρώαν και καλοπίναν, εξαφανιστήκαν. Και ποιοι επηγαίναν να δουν τα παιδιά του αυτοκράτορα τα χολεριασμένα? Οι χριστιανοί από τις φυλακές. Έκαναν και προσευχές και ευχέλαια και πολλοί γινόντουσαν καλά. Και έτσι επόλυνεν η πίστης από τα καλά έργα και από την τόλμη των χριστιανών. Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς τα καρβούνα. Αυτό θα συμβεί τώρα. Τώρα θα φανεί και από μας ό,τι θέση και να έχουμε. Έχουμε πίστη στο Θεό μας, το βάζουμε μέσα μας και πάμε στον άρρωστον αδελφό μας να του πάρουμε ένα ποτήρι νερό. Ο Άγιος Άθυμος ήταν με τους λεπρούς στη Χίο, 20ο αιώνα, και τους υπηρετούσε και τους ελειτουργούσε και τους εκοινωνούσε και δεν εκόλλησε και δεν πέθανε από λέπρα και πήγε μέχρι τα 95 του. Ακούτε? Ο γέροντας μου Ευμένιος, μαθητής του Αγίου Νικηφόρου, έπιασε λέπραν αυτός στο μοναστηράκι του που ήταν. Ένας Άγιος άνθρωπος επέτρεψε ο Θεός να δοκιμαστεί με αυτήν την αρρώστια. Επήγαινε στο λεπροκομείο της Αγίας Βαρβάρας στο Εγάλαιο. Η λέπρα άρχισε να τον ενοχλεί.
Φοβερούς πόνους μου έλεγε. Σαν μια σιδεροχτενιά να μπαίνει πάνω στην πλάτη μου και να σκάβει, να ρίξει τις σάρκες μου κάτω. Έτσι μου την περιέγραφε. Τα χέρια του πάνω. Χριστέ μου, σε ευχαριστώ για το σταυρό που μου έστειλες. Μεγάλο σταυρός, μεγάλη ανάσταση. Στείλε μου έναν άνθρωπο μόνον να μου μάθει την καρδιακή προσευχή. Και ποιον τον έστειλε? Ο Άγιος Άθιμος. Του έστειλεν τον γέρο Νικηφόρο, τον Άγιο Νικηφόρο, από τη Χίο, του τον έστειλε εις το λεπροκομείο, στο Εγάλαιο, και του έστειλε ένα γραμματάκι και του έγραφε «Πάτερ», πώς λέγεται τότε ο γέροντας, «Σοφρόνιος». «Πάτερ Σοφρόνιε, σου στέλνω ένα θησαυρό, να σου μάθει αυτό που ψάχνεις, να το γυροκομίσεις, και θα γίνεις ο κληρονόμος αυτού του θησαυρού». Και μου έμαθε, λέει, όλη την πνευματική ζωή της αγιότητας. Ευρέθηκε το φάρμακο της λέπρας σε μια στιγμή. Είχε κάτι καλές καλόγριες, τις εγνώρισα, 5. Ήταν λεπρέτσια αυτές. Ξέρετε τι τάμανε κάμα, ακούτε το χριστιανόν. Πώς αντιμετωπίζει τον κοροναϊόν, τη λέπρα και όλα αυτά τα κακά που λέμε. Θα βάλεις άλλες ερωτήσεις. Είπαμε το τούτο, πάμε σπίτι μας. Έτσι. Λοιπόν, αυτές οι καλόγριες, η μια θυμούμε λεγόταν Φιλοθέη. Εβλέπαν τους ανθρώπους ότι επονούσα, ευογκούσα, μερικοί αυτοκτονούσα από την απελπισία τους. Τους έδιωχνε ο κόσμος, το σώιν τους. Δεν ήταν όλοι άνθιμοι, ούτε όλοι νικηφόροι. Υπάρχουν διαφόρων ειδών ανθρώποι. Συμπονούσαν οι καημένες οι καλόγριες και ήταν και οι ίδιες άρρωστες. Και τι είπαν, Χριστέ μου, να βρεθεί που έναν ταπεινό γιατρόν το φάρμακο της λέπρας και κάνουμε ντάμα στη ζωή μας όταν γιάνουμε και γιάνουν και οι συνανθρώποι μας να μην ξαναφάμε λάδι. Ούτε και το Πάσχα. Ακούτε, ούτε και το Πάσχα. Και βρέθηκε το φάρμακο. Ακούτε οι χριστιανοί πως παρεμβαίνουν στην ιστορία του κόσμου με την προσευχή τους, με τη θυσία τους, με την νηστεία τους, με την αγιότητα τους. Ευρέθηκε το φάρμακο. Τι έκαναν, νομίζετε, οι 5 καλόγριες? Εκρατήσαν το τάμα τους. Εγώ τες έφτασα και τες 5. Έκαναμε έναν Ανάσταση, έκαμε έναν Πάσχα μαζί τους. Με φώτισε ο Θεός όταν αποφάσισα να έρθω Κύπρο να γίνω μοναχός και είπα το τελευταίο Πάσχα θα πάω στον γέρο Ιάκωβο, στην Εύβοια. Θα πάω με τον γέρο Ευμένιο για να έχω και έναν Πάσχα μαζί με αυτούς τους ανθρώπους. Κι ας μην είναι τόσο καλογερικό. Ήταν το καλύτερο μου Πάσχα που έκανα. Μια φορά να με βάλετε να σας μιλήσω μετά το Πάσχα με τους λεπρούς. Και θα γελάσετε και θα κλάψετε. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη, βία-βία είναι πιο πολύ να πάμε να φάμε σούπα, σούβλα. Βέβαια λέει ο Διάκος, είναι πρώτος. Λοιπόν, γερόντισσα σαν Φιλοθέη, κατέβασε παιδί μου το λάδι του Χριστού. Κατεβάζαμε το καντήλι και έβαλε το δάχτυλο της. Χριστός Ανέστη, πατέρες μου και αδελφοί, το έγλυφε. Αυτό ήταν το λάδι που έτρωε. Και πήγαινε και συνέχιζε και έτρωγε πατάτες οφτές βαμμένες κόκκινες. Ακούτε, και αυτή και η συνοδεία της. Έκαναν τους εκταφή, ευωδίασαν τα κόκκαλα τους ούλες. Η κρυφή Άγιοι τούτοι, που δεν θα γίνουν ποτέ εικόνα. Αλλά εν πάση στο Θεό, Άγιοι. Ο γέρο Ευμένιος έγινε και αυτός που το φάρμακο που βρέθηκε καλά.
Όταν είδαν τις καλόγριες που είπαν εμείς θα φάμε λάδι, αφού έκαμε ο Θεός το θαύμα του και βρέθηκε το φάρμακο της λέπρας και όλοι γινόντουσαν καλά και πήγαιναν σπίτι τους. Αλλά μερικοί πήγαιναν σπίτι τους και δεν τους έθελαν το χωριό τους. Δεν τους έθελαν οι συγγενείς. Λεπρίδες! Εστρέφουνταν πίσω. Στο λεπροκομείο. 300 που εστράφηκαν πίσω. Μόλις ήταν αυτό το φαινόμενο, είχε ο γεροευμένος θεραπευτή και είπε, ενώ ήταν καλά, μια χαρά πια αυτός, ούτε είχε τίποτε στο πρόσωπο που φαινόταν ότι πέρασε λέπρα. Τι είπε νομίζετε? Θα μείνω μαζί με τους υπόλοιπους λεπρούς αδελφούς μου να τους υπηρετώ ως ψάλτης. Ούτε παπάς ήταν ακόμα τότε, ήταν απλός μοναχός. Λοιπόν, αφού και αυτοί λέει, δεν τους δέχονται, γιατί εγώ να πάω στο χωριό μου, γιατί εγώ να πάω στο μοναστήρι μου, να μείνω με τους αρρώστους. Έμεινε, εγυροκόμησε τον Άγιο Νικηφόρο, εγυροκόμησε τους όλους τους λεπρούς και τους έκλεισε τα ματάκια ένα-ένα και αγίασε κι αυτός. Τώρα τον βλέπουν μερικοί στον ουρανό και είναι εισάξιος, ισοστάσιος του Αγίου Παϊσίου. Δίπλα-δίπλα. Ακούτε? Και έγινε και παπάς και τους εκοινωνούσαν τους λεπρούς. Και μετά εκατέλειεν τη Θεία Κοινωνία. Το λέω για σας τους νέους παπάδες. Όχι αύριο να σας πούν, μα να κολλήσουμε που τη Θεία Κοινωνία. Τι είναι ολιγοπιστία και ολιγοψυχία? Αυτόν είναι. Βέβαια. Ο Θεός να μας φυλάει λοιπόν. Όχι που την αρρώστια, αυτά τα θελήματα του Θεού, που την λογοπιστία, την ολιγοψυχία, την μικροψυχία. Ο Θεός, απλά σας λέω, θα χρησιμοποιήσει αυτές τις αρρώστιες για να λύσει προβλήματα που τώρα φαίνονται σε μας άλυτα. Εντάξει. Ένα μόνο θα σας πω, μια λέξη. Θα λύσει το μεταναστευτικό μέσα από αυτές τα προβλήματα. Και θα είναι ικανοποιημένοι όλοι. Και μετανάστες και αυτοί που διαμαρτύρονται. Αλλά είναι του παρόντος. Να κάνουμε τώρα πολιτικολογία μέσα από την προφητολογία. Εμείς να κάνουμε τη δουλειά του Αγίου Νικηφόρου, του Αγίου Αθήμου, του Αγίου Γέροντος Ευμενίου, τη δουλειά που κάμαν οι πέντε καλόγριες, που κάμαν οι λεπροί. Αυτήν τη δουλειά να κάνουμε. Τα άλλα όλα είναι περιέργεια. Έχει ο Θεός το σχέδιό Του. Και μέσα από αυτές τις επώδυνες, είναι επώδυνες διαδικασίες, και οι σεισμοί και οι καταποντισμοί και οι πόλεμοι και τα ηφαίστεια και οι επιδημίες και τα θανατικά, όλα είναι επώδυνα. Όμως μια εγχείρηση δεν είναι επώδυνη? Είναι. Αλλά πρέπει να την κάνουμε για να έρθει η υγεία σε όσους θέλουν την υγεία. Αυτούς που δεν θέλουν την υγεία και θέλουν την αθεία, ακόμη και η οδύνη, ο πόνος, θα τους καθαρίσει από πολλές μικρές αμαρτίες. Για τις μεγάλες τις αμετανόητες θα δώκουν λόγο στο Θεό. Και εκείνοι και εμείς. Ο Θεός να μας έχει όχι μέσα στους αμετανόητους, αλλά μέσα στους μετανιωμένους, τους εξομολογημένους, και αυτούς που έχουν συμπάθεια και συμπόνια στον πονεμένον, άρρωστον, ολιγόπιστον συνάνθρωπό μας. Ευχαριστώ. Απόψε τα θέματα μας ήταν βαριά, ήταν σκληρά, αλλά ζούμε σε βαριά και σκληρή εποχή. Δεν θα χαριεντιζόμαστε. Και αυτόν το ότι τα λέμε και τα μοιραζόμαστε είναι ένας τρόπος.